Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Λοιπόν, αρχίσουμε. Παρόλο που η συνέχεια των ομιλιών μας είναι η μελέτη εκ των έργων και των λόγων του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, για την οικογενειακή ζωή και συγκεκριμένα από τον 4ο τόμο των λόγων του Αγίου που εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, εν τούτης, επειδή πολλοί μου ζητήσαν να μιλήσουμε για το Άγιο Φως, διότι γίνεται πολύ θόρυβος στα διαδίκτυα, όσοι ξέρετε από αυτά τα φαινόμενα, εγώ ευτυχώς δεν ξέρω να μπαίνω μέσα και νομίζω μα πω δεν θα πω. Δεν τα ξέρω αυτά. Επίτηδες δηλαδή δεν τα μαθαίνω. Πολλές φορές με βάλει πειρασμό να τα μάθω. Αλλά επειδή ακούω τόσα πολλά στις εξομολογήσεις, είπα να μην το μάθω κι αυτό. Όλα τα άλλα τα κακά τα άμαθα. Ας μείνει και ένα κακό που δεν θα το μάθω. Και έτσι δεν μπορώ να τα βρω. Αλλά ερχόμενος βρήκα ένα φυλάδιο εδώ στο, που γράφει και μια σημείωση πάνω. Να σας πω, τι είπα και χτες κάτι βέβαια. Όσοι ήταν χτες θα το ακούσουν και σήμερα, θα μάθουν καλά. Θα προσπαθήσω να σας πω κάτι από την δική μου εμπειρία που έζησα κι εγώ όταν ευρέθηκα το 2007-2008 κάπου εκεί στον Πανάγιον Τάφο στα Ιεροσόλυμα και ήμουν παρόν στην τελετή του Αγίου Φωτός, αφήσει του Αγίου Φωτός και εντάξει, αφού ήμουν παρόν, άρα μπορώ να περιγράψω αυτά που είδα και αυτά τα οποία αισθάνθηκα εκεί, στον χώρο εκείνο. Καταρχάς να πω, παιδιά, ότι η πίστη μας δεν εξαρτάται από τα φαινόμενα αυτά, τα θαυμαστά φαινόμενα. Δηλαδή, εάν είναι θαύμα ή δεν είναι θαύμα το Άγιο Φως, ούτε προσθέτει ούτε αφαιρεί στην πίστη μας στον Χριστό. Ο Χριστός έκανε θαύματα πολλά, κάνει θαύματα πολλά, αλλά εμείς δεν ζητούμε θαύματα από τον Χριστό για να πιστέψουμε. Πιστεύουμε στον Χριστό και χωρίς να δούμε θαύματα. Εξάλλου ο ίδιος ο Χριστός είπε «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες». Μακάρι είναι αυτοί που δεν είδαν και όμως πιστεύουν. Ο παράτα αυτά όμως, ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντελεία του αιώνος, και θα επακολουθήσουν σημεία, θαύματα δηλαδή, τα οποία θα γίνονται στο δικό του όνομα. Και όπως λέγει το Ευαγγέλιο, πράγματι ο Κύριος ήταν μαζί με τους μαθητές του και συνεργούσε στο λόγο των μαθητών και επιβεβαίωνε το λόγο των μαθητών του με το, για τον επακολουθούντο σημείο. Με τα επακολουθούντα θαύματα δηλαδή, επιβεβαινόταν ο λόγος των μαθητών. Και όπως ξέρετε, η Εκκλησία μας βιώνει πάρα πολλά θαύματα καθημερινά, τα οποία ο καθένας τα ερμηνεύει όπως τα ζει και όπως τα βιώνει ο ίδιος, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και ένα αντικειμενικό γεγονός που μπορεί να το εξετάσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Το εάν είναι το Άγιο Φως θαύμα ή δεν είναι θαύμα, θα το δούμε όπως το βιώσαμε και εμείς όταν είμαστε εκεί κοντά στον Πανάγιο Τάφο την ημέρα εκείνη του Μεγάλου Σαββάτου. Ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη ιστορία γύρω από αυτό το θέμα. Ιστορία που ανάγεται πριν πάρα πολλούς αιώνες, η οποία μιλούσε ότι πράγματι τα προσκυνήματα, τα Πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων
υπήρχε πάντοτε μια μόνιμη παρουσία του Αγίου Φωτός. Και το μαρτυρούν προσκυνητές, περιηγητές, άνθρωποι εκκλησιαστικοί και μη εκκλησιαστικοί άνθρωποι από τον 10ο αιώνα και μετά. Και υπάρχουν και αναφορές και πριν τον 10ο αιώνα. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη προϊστορία αυτού του γεγονότος. Όμως υπάρχει και ένα θαυμαστό γεγονός το οποίο έγινε πριν 500 περίπου χρόνια, όταν οι Αρμένοι επλήρωσαν τους μουσουλμάνους Τούρκους και εξεδίωξαν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, και εκεί στο βρίσκονταν οι Ορθόδοξοι μαζεμένοι έξω από τον ναό, και μπήκε ο Αρμένιος Πατριάρχης να βγάλει το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως όμως δεν βγαίνει παρά μόνο από τους Ορθόδοξους. Πρέπει να είναι Ορθόδοξος ο Επίσκοπος, ο Αρχιερέας, ο οποίος θα βγάλει το Άγιο Φως. Οι Ορθόδοξοι ήταν μαζεμένοι έξω από τον ναό, τους είχαν βγάλει έξω από τον ναό οι Αρμένοι. Ξέρετε, εκεί όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει έτσι μια κάπως, ας πούμε, παράξενη συνύπαρξη Αρμενέων, Λατίνων, Ορθοδόξων, μονοφυσιτών, μουσουλμάνων, Εβραίων, που δεν ισχύει και πολύ πολύ, ας πούμε, έτσι, η ευγένεια και η αγάπη, ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχει λίγη έξαρση σε ορισμένες στιγμές και ώρες. Μετά γίνονται φίλοι, αλλά την ώρα που τους πιάνει ο πειρασμός, μπορεί να σου έρθει και καμιά καρέκλα στο κεφάλι. Τέλος πάντων. Προσευχόμενοι Ορθόδοξοι έξω από τον ναό, όσοι έχετε πάει στο ναό της Αναστάσεως, θα σας έχουν δείξει εκεί μία κολόνα στην πόρτα του ναού της Αναστάσεως, η οποία είναι σχισμένη βιαίως, ας πούμε, είναι μαρμάρινη κολόνα, είναι μαυρισμένη, διότι κατά την πίστη και την ιστορία των Ορθοδόξων και της παράδοσης του Αγίου Τόπου εκεί, την Ιεροσολύμου, εκεί προσευχόνταν οι Ορθόδοξοι και ο Πατριάρχης Ορθόδοξος, και βγήκε από την κολόνα εκείνη το Πανάγιο, το Άγιο Φως, έσπασε η κολόνα, εμαύρισε και άχτονται παραμένει εκεί όπως ήταν εκείνη τη στιγμή. Και από τότε μόνο ο Ορθόδοξος Πατριάρχης μπορεί να βγάλει το Άγιο Φως ή ο Ορθόδοξος Επίσκοπος, κατά εντολή του Πατριάρχου. Αν ο Πατριάρχης είναι γεροντάκι, αν ο Πατριάρχης έχει λόγους υγείας, δεν μπορεί να εισέρθει στον Πανάγιο Τάφο, ένας Επίσκοπος Ορθόδοξος μπορεί να βγάλει το Άγιο Φως, κατόπιν μιας ειδικής τελετής και προσευχής που γίνεται στον χώρο εκείνο. Εγώ πήγα στο Ιεροσόλυμα του Πάσχα, παρόλο που ήταν λίγο έτσι τολμηρόν το διάβημά μου, διότι έφυγα από τη Μητρόπολη και δεν συνηθίζεται να αποσιάζει ο Μητροπολίτης από την επαρχία του αυτές τις μέρες. Εγώ έφυγα 2-3 φορές στην ουράξη. Άρεσε μου την πρώτη φορά που έφυγα. Κατάλαβα ότι όταν ήρθα πίσω δεν βάθηκε κανένα τίποτε. Δεν πηγαίνει σε κανένα. Εντάξει, κάτι κοτσακαρούδε, θέλει να μου πού πίεση. Και εσύ είδαμε το Πάσχα, αλλά κατάλαβα ότι η παρουσία μου δεν ήταν και τόσο σημαντική και η απουσία μου σχεδόν καθόλου. Οπότε μετά πήγα και στο Άγιον Όρος 2 φορές, πήγα και 1 φορά στο Μαχαιρά, 4 φορές δηλαδή. Πήγα και εγώ να δω, να ζήσω μια μεγάλη εβδομάδα στο Ιεροσόλυμα, που είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και ζήσει τα γεγονότα στον χώρο εκείνο που έγιναν, τα γεγονότα εκείνα, τα πάντα. Πήγα από την Πέμπτη του Λαζάρου, έφυγα και Τετάρτη της Διακηρυσίμου. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη εμπειρία, θαυμαστή, ωραία εμπειρία. Ήμουν και νεότερος, είχα και κουράγιο, εντάξει, ήταν ωραία. Δεν πήγαινα σε εκδρομές στα προσκυνήματα, έμενα στο ξενοδοχείο που έμενα από τα δίπλα από τον ναό. Πήγαινα στον ναό και στο δωμάτιο μου, πουθενά άλλου. Δεν είχα καμία άλλη έτσι δραστηριότητα. Πέρασα μία τραυματική εμπειρία όμως τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, διότι συνέπεσε η εποχή, η χρονιά που πήγαν, είναι μαζί το Πάσχα των Λατίνων και των Ορθοδόξων.
και ήταν πάρα πολλοί κόσμος στα Ιεροσόλυμα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλον τον κόσμο. Πάσης φυλής, παντός χρώματος, πάσης γλώσσας και πάσης θρησκείας προφανώς. Δηλαδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και όταν είμαστε στο Πρετόριο και διαβάσαμε τις μεγάλες ώρες της Μεγάλης Παρασκευής με τους Ιεροσολυμίτες αρχιερείς και πατέρες εκεί και μετά πήραμε το Σταυρό των Μεγάλων να τον λιτανεύσουμε, να τον βγάλουμε από το Πρετόριο που εδικάστηκε ο Χριστός εκεί και τον πάρουμε το Σταυρό κάτω στον Ναό της Αναστάσεως στο Γολγοθά και είμαστε φορεμένοι με τα άφια μας, με τα μοφόρια και τα πετροχίλια κτλ. Μόλις βγήκαμε από την πόρτα του Πρετορίου, ήταν μια μεγάλη οδός, ένα μεγάλος δρόμος, λίγο ανηφορικός, και εγώ κοίταξα προς τα πάνω, κοίταξα χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες. Πρώτη φορά είδα τον κόσμο. Σαν μυρμήγκια ήταν, σαν μια θάλασσα, σαν κινούμενη άμμος που βλέπαμε στα Μίκη Μάους. Και μόλις μας είδαν με το Σταυρό, κινήθηκαν όλοι προς το μέρος μας. Και εκεί χάθηκα εγώ πλέον. Ο Σταυρός έφυγε βέβαια από τα χέρια μας, ούτε ξέρω πού πήγε. Τον έπιασα. Τον έβλεπαμε κατά διαστήματα να κυκλοφορεί δεξιά-αριστερά. Όχι πετώντας βέβαια, έτσι. Οι Ρώσοι, οι Γεωργιανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Έλληνες, οι Κύπροι κτλ. Ευχάθηκε ο Σταυρός. Φεύγε, μας έφυγε. Και ένα ασυγκράτητο πλήθος ανθρώπων να θέλουν να αγγίξουν μόνο στο Σταυρό. Και πραγματικά, εγώ μόλις έστηκα στα πόδια μου και μπορούσα και αντιστοιχώ να μην πέσω κάτω και να με ποδοπατήσουν όλοι. Δηλαδή ανέπεφτα θα γλιτώνεται από μένα εδώ και 10 χρόνια, δεν 10 χρόνια. Δεν θα υπήρχα. Θα με κάνουν αληφή. Και φανταστείτε δηλαδή εμένα, που είμαι και βουνό. Φανταστείτε κάτι χιλιάδες πόδι, είναι ο καημένος, μισή πνοή την είχε. Χαθήκαμε. Ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Εμένα μέσωσε ένα σαράπης καταστηματάρχης, ο οποίος είχα πάει την προηγούμενη μέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, εκεί και αγόρασα κάτι εικόνες. Με γέλασε βέβαια, με απάντησε. Εγώ νόμιζα ότι τον γέλασα, αλλά τελικά μου πούλησε ψεύτικες εικόνες και μου τις πούλησε για καλές δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ο γέροντας μου έλεγε, όταν βλέπουν τον Παπαθανάση και πάει στα καταστήματα, οι καταστηματάρχες τρίβουν τα χέρια τους. Σε καταλαβαίνουν από μακριά, μου έλεγε. Δεν έκανα ποτέ μου για ένα αγόρα πολυσίες. Τέλος πάντων, μου λέει, αμάρπαξε ο καταστηματάρχης, με λυπήθηκε. Ήρθε στο πλήθος, μάρπαξε έτσι και με έβγαλε από τη λαοθάλασσα και με πέταξε μέσα στο κατάστημα. Και έκλεισε την πόρτα και στάθηκε εκεί στο κατάστημα και περάσει πίσω το κατάστημα του. Εντάξει, ο άνθρωπος προφανώς με λυπήθηκε, ο Θεός τον φώτισε και ίσως ήθελε να αγοράσω και άλλα πράγματα. Γιατί αγόρασα στο τέλος κι άλλα. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και πάνω απ' όλα ψυχολογικά. Στάθηκα πολύ έτσι χτεθειμένος, ας πούμε, στο να με ποδοπατήσουν, να με διαλύσουν. Είχα και προβλήματα τότε και με τα γόνατα μου και τα πόδια μου και δεν μπορώ να με σφίγγουν εμένα και να με... Έχω και προβλήματα με τα αναπνευστικά και τα λοιπά. Οπότε το Μέγα Σάββατο το πρωί πήγα να δω τον Πατριάρχη, τον Θεόφιλο και του λέω, μακαριότατε, εγώ δεν θα κατέβω στο Άγιο Φως. Μου λέει, Πάτερ Αθανάση, μα είσαι καλά. Ήρθες από την Κύπρο και δεν θα κατέβεις στο Άγιο Φως. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω. Αυτό που έπαθα χτες, εκείνη την τραγωδία όλη τη χτεσινή, δεν μπορεί να ξαναβιώσω. Και μάλιστα μου περιέγραψαν οι Ιεροσολυμίτες, οι πατέρες, ότι κατέβαμε μια σκάλα, τη σκάλα του Αγίου Ακώβου τη λεγόμενη, μια κατακόρυφη σκάλα έτσι, στενή, μέσα σε ένα τούνελ, και πέφτουν πάνω σου και όπου πάεις πιον. Λέω, δεν θα την κατέβω, δεν θα πάω. Ο Πατριάρχης λυπήθηκε, μου λέει, όχι, δεν κάνει να μην έρθεις, είσαι από την Εκκλησία της Κύπρου, είσαι εκπρόσωπος της Εκκλησίας, είσαι αυτό και εκείνο. Με πίεσε, μου λέει, άκουσα σου πω τι θα κάνεις. Εμένα μου λέει, με προστατεύει η αστυνομία εβραϊκή. Έρχονται κάνουν ένα κλειογύρο μου
οι Εβραίοι αστυνομικοί για να μπορέσουν να μπουν στον Παναγιον Τάφο. Δεν αφήνουν κανένα να έρθει εκτός από μένα. Εσύ όμως να με κρατάς από το χέρι ή από τα ράσα και να φύγεις και τις ευγένειες κατά μέρος και αν σε πείσουν να σπρώχνεις και εσύ. Δηλαδή να δώσεις καμιά γροθιά μου, λέει, δεν πειράζει, είναι η μέρα το έχει. Τέλος πάντων πήγα και εγώ πια στον πατριάρχη από τα ράσα και πήγαινα μαζί του. Ευτυχώς δόξασε ο Θεός, σπρώξαν κάμποσα και τα λοιπά. Με συνόδευε και ένα παιδί, ήταν τότε λαϊκός, τώρα είναι μοναχός. Εκείνος έδωσε ξύλο τ' άλλου κόσμου. Γροθιές, κλωτσές. Ήταν και έτσι τύπος, ας πούμε, που του άρεσαν αυτά τα πράγματα. Έβγαλε το άχτι του που λέμε. Τέλος πάντων, κουτσά στραβά, μπήκαμε στον Παναγιον Τάφο. Μέσα σε πολλή δυσκολία. Μια στιγμή ήταν ανυπόφορη η κατάσταση. Ούτε Εβραίοι μας έσωσαν, ούτε κανένας. Ήταν ανυπόφοροι. Μπήκαμε μέσα στον Παναγιον Τάφο, φορέσαμε τα άφια μας, ψάλαμε τις λιτανίες, κάνε λιτανίες γύρω από το κουβούκλιο. Ήρθαν οι αρχηγοί των ετεροδόξων, οι Λατίνοι, οι Αρμένοι, οι Κόπτες. Φίλησαν το χέρι του Ορθόδοξου Πατριάρχη, γιατί αυτό είναι μέσα στο τυπικό, να πάρουν ευλογία από τον Πατριάρχη. Και εμείς, περήφανοι βέβαια, διότι είμαστε Ορθόδοξοι και μόνο εμείς μπορούμε να βγάλουμε το Άγιο Φως. Αλλά μέσα στον Όθ έχει μπορεί και 100.000 κόσμο. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Όπου κοίταζες είχε ανθρώπους. Παράθυρα, τρούλους, κολόνες, λάμπες, όπου είχε ανθρώπους. Και βέβαια και διηγήσεις πολλές περί του Αγίου Φωτός. Κάναμε τις λιτανίες, τρεις λιτανίες από τον Πανάγιο Τάφο Πέριξ και μπήκε πλέον ο Πατριάρχης μέσα στον Πακουβούκλιο. Εντάξει, έγινε η σχετική έρευνα από την αστυνομία των Εβραίων. Οι Εβραίοι πάνωπλοι, γιατί φοβόντουσαν και κανένα τρομοκρατικό χτύπημα, ήταν εκεί και παρακολουθούσαν τα γενόμενα. Ευτυχώς που δεν καταλάβαιναν τι ψάλαμε εμείς. Διότι όλα όσα ψάλαμε την βγάλη εβδομάδα αντίον των Εβραίων. Τώρα καταλάβαιναν, νομίζω δεν καταλάβαιναν. Τα παρακολούθησαν απαθώς. Όμως, στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφος είχετε πάει, εκεί που είναι ο Πανάγιος Τάφος, υπάρχει ένας προθάλαμος. Μέσα στο κουβούκλιο του, μέσα στο χώρο του κουβουκλίου, μπαίνουν δύο άνθρωποι εκεί μέσα. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, ο οποίος μπαίνει στον Πανάγιον Τάφο, και ο Αρμένιος ο Πατριάρχης, ο οποίος μένει στον Προθάλαμο. Κάθε φορά, κάθε χρόνο δηλαδή, γίνεται μια συμπλοκή εκεί. Και την ημέρα που είμαστε εκεί, του δώσα ξύλο κάμποσο του Αρμένιου οι δικοί μας, εκείνος οι δικοί τους τους δικούς μας, εμείς παρακολουθούσαμε βέβαια, γιατί πήγαινε κάτι να κάνει μια αναταξία εκείνος, δεν τον άφησαν οι δικοί μας να μην παραβιαστούν τα προνόμια κτλ. Θέλω να πω, υπάρχει ένα εχθρικό κλίμα. Αλλά μπαίνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μέσα. Μπαίνει πριν ο σκευοφύλακας και αφήνει πάνω στον πλάκα του Παναγίου Τάφου ένα καντήλι, σβηστό. Το κρατάει ψηλά, το βλέπουν όλοι, σβηστό, το αφήνει εκεί. Το βλέπει και ο Αρμένιος, το βλέπει και ο Ορθόδοξος. Και βγαίνει έξω. Τώρα, ο Πατριάρχης μόνος του στον Παναγίον Τάφο, ο Αρμένιος μόνος του στον Προθάλαμο. Τι γίνεται εκεί μέσα, εγώ δεν μπορώ να βεβαιώσω, διότι δεν είμαι εκεί, ούτε κανείς είναι εκεί. Όμως λέω το εξής πράγμα, εάν πράγματι ο Πατριάρχης είχε ένα αναπτήρα και τον έβγαζε από την τσέπη του και το άναβε τα κεριά του, ο Αρμένης που ήταν μπόξο και τον βλέπει, ενίσχυε να τον πιάσει να πνίξει. Θα τον άφηνε να κάνει αυτή την απάτη και να απατά τον κόσμο ότι αυτό το Άγιο Φως βγαίνει από τον Θεό. Ή τουλάχιστον δεν θα το έλεγε ο Αρμένιος. Αφού δεν θέλει να το έχει η Ορθόδοξη αυτό το προνόμιο. Τέλος πάντων. Ας πούμε ότι είναι τόσο ταχυδακτυλουργός ο Πατριάρχης, ο οποίος καταφέρνει, βγάζει τον αναπτήρα, ανάβει τα κεριά και δεν τον παίρνει χαπάρι ο Αρμένης απ' έξω. Ας πούμε. Την ώρα που ήταν μέσα ο Πατριάρχης και υπάρχει μια σιγή απόλυτη στον Παναγιον Τάφο.
Δηλαδή όλος ο κόσμος έχει μια αγωνία. Μια αγωνία μεγάλη και περιμένουν το Άγιο Φως. Γι' αυτό λέει και η παροιμία, περιμένουμε σαν το Άγιο Φως. Υπάρχει έτσι μια σιγή, μια απέραντη σιγή. Βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους και όλοι έχουν μια αγωνία. Εγώ κρατούσα τα κεριά και ένας δεσπότης γύρω δίπλα μου περιέγραφε πώς ανάβουν τα κεριά μόνα τους. Λέω να βάλω τα κεριά στην τσέπη μου. Μήπως τους ανάψουν μόνα τους. Και με δει κανένας και πούνε ότι ένα άγιο τσάψαν τα κεριά του μόνα του. Αυτός ήταν ο λογισμός μου. Και πιάνω τους βάλω τα κεριά στην τσέπη μου. Μετά όμως μου είπε ο λογισμός μου ότι τσάνα ανάψουν στην τσέπη μου. Να κρούσω. Δεν πάει και δεράσα μου και μείνω και χωρίς δεράσα. Τέλος πάντων, λέω άστε για μέ και βλέπω με. Και περίμενα κι εγώ έτσι εν νεός, με αγωνία να δω τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Σε μια στιγμή λοιπόν, στην απέραντη εκείνη σιγή, έβλεπα αχτίνες μπλε φωτός, μπλε, που πήγαιναν έτσι, πλάγια έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Έτσι έβλεπα εγώ. Όχι κάθετα έτσι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αχτίνες μπλε. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήταν. Λέω, μα τι είναι αυτό, το έλεγα μέσα μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Φλάς. Μα δεν είναι φλάς από φωτογραφική. Δεν είναι το φλάς. Είναι τηλεόραση. Δεν είναι τηλεόραση. Διότι πήγαινε με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και σε μια στιγμή ακούσαμε ένα θόρυβο, μια βοή του κόσμου και ασυναίσθητα κοίταξα προς τα πάνω. Πάνω από το κυβόριο του Παναγίου Τάφου, όπως έχετε δει όσο έχετε πάει, είναι ένας μεγάλος τρούλος. Που πάνω στον τρούλο εκείνο βγαίνουν πολλοί άνθρωποι. Μπορεί να βγαίνουν και 500 άτομα και πλέον. Πριν βγάλει ο Πατριάρχης το Άγιο Φως από τις δύο οπές του Κουβουκλίου και να το δώσει στον κόσμο, πριν βγει δηλαδή το φως του Πατριάρχη, πριν δώσει τα κεριά του, άναψαν τα κεριά των ανθρώπων πάνω στον τρούλο. Άναψαν μόνα τους. Και έγινε μια βοή μες στον κόσμο και άναψαν τα κεριά πάνω στον τρούλο. Άναψαν τα καντήλια στον Ναό της Αναστάσεως. Κάποια καντήλια άναψαν μόνα τους. Μετά βγήκε ο Πατριάρχης και έδωσε το φως εκείνος, τη φωτιά να πούμε, το πήρε. Λέει κανείς τώρα το εξής πράγμα. Το πώς το άναψε ο Πατριάρχης τα κεριά του δεν το ξέρω. Ούτε μπορώ να το βεβαιώσω. Αφού δεν ήμουν εκεί, αφού δεν το έχω δει, δεν μπορώ να πω ότι το έβγαλε από τον Θεό, το άναψε μόνος του, του το έστειλα με αχτίνε λέιζερ, όπως λένε οι διάφοροι, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τον Θεό. Αλλά εκείνο που είδα είναι αυτό. Πώς άναψε τα κεριά των ανθρώπων μόνα του. Τέλειωσε αυτό το πανηγύρι. Έκαναν αλλαγμούς οι αράβιδες, φώναζαν ούρλιαζαν, κάνανε διάφορα πράγματα. Πέρασαν 10-15 λεπτά, ηρέμησε ο λαός και άρχισε η λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Άρχισε να διαβάζουμε τις ώρες για τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Μεσημέρι, η ώρα 3 το μεσημέρι. Μπροστά μας και μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους, το καντήλι της Αγίας Πύλης που ήταν σβηστό, έκαμε μια φλόγα μεγάλη, ένα πράγμα έτσι, και άψε μόνο του. Και το είδαμε όλοι. Και βέβαια οι Ιεροσολυμίτες ήταν συνηθισμένοι, είπαν έτσι κάνε, έτσι αναβούν μόνο τους. Μια γιαγιά λοιπόν, άλλη από την Αθιένου, μια γιαγιά από την Αθιένου, καλογριά, μοναχή, είχε πόθο πολύ να πάει στα Ιεροσόλυμα, να δει το Άγιο Φως. Μάζευε καημένη χρηματάκια λίγα σε όλη τη ζωή να πάει να δει το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα. Πήγε στα Ιεροσόλυμα, αλλά πού να πλησιάσεις τον Παναγιον Τάφο. Εμείς και δεν μπορέσαμε να μπούμε μέσα σχεδόν. Η αγιά ήταν μια κοντούλα, χοντρούλα και αδυνατούλα γιαγιούλα, ήταν 80 χρόνων πόσον ήταν η καημένη η αγιά η Ελευθερία. Σπρώξε, την έβγαλαν έξω από την αυλή. Εκεί ήμουν καταστήματα. Έκατσε χαμέ πάνω στα σκαλιά και θρηνολογούσε τον εαυτό της. Και έλεγε να σου πω ότι είχα τόσο πόθο να έρθω στο Ιεροσόλυμα και δεν αξιώθηκα ούτε μέσα στην εκκλησία να μπω, ούτε μέσα στην αυλή του Παναγιού Τάφου να μπω. Έκατσε στα καταστήματα. Και κράταν τη δέσμη με τα κεριά. Και έκλαιγε και θρηνούσε ότι δεν μπήκε ούτε μέσα στην Αγία Αυλή. Χτύπησαν οι καμπάνες του ναού. Που βγήκε το Άγιο Φως και αμέσως άναψε τα κεριά της μόρα της. Και αυτό μου το είπε η ίδια και μου το είπαν και άνθρωποι που ήταν γύρω της.
Πώς της γιαγιάς της Ελευθερίας από την Αθιένου άναψαν τα κεριά σχεδόν στα καταστήματα. Δεύτερο, ένας Μητροπολίτης που μας φιλοξενούσε κιόλας, είχε έρθει η μητέρα του από την Ελλάδα, η οποία ήταν ηλικιωμένη. Και ήρθε και αυτή να δει το Άγιο Φως, ήρθε και άλλες φορές. Ο Δεσπότης της λέει, μάμα, σε παρακαλώ, μην κατέβεις κάτω, θα σε ποδοπατήσουν, θα έχουμε προβλήματα, θα ρίξουν να σε σκοτώσουν κιόλας. Και πράγματι δεν μπορεί να φανταστείτε το τι ήταν τα μάτια μας. Ανθρώπους χωρίς πουκάμισα, χωρίς παντελόνια, χωρίς παπούτσια, χωρίς κράτσες. Γιαγιάδες χωρίς τις κουρούκλες τους. Είχε μια γιαγιά, τώρα της το βρουλί να πίνει πολλά, τώρα να πίνει ποψί. Ήταν να γελάσεις και να κλαίσεις κιόλας τα ταυτόχρονα. Δεν την άφησε. Λες, δεν θα πας κάτω. Να κάτσεις εδώ να τα δεις που θα μένει. Μα γεια μου, δεν θα πας κάτω. Δεν την επέτρεψε ο Δεσπότης να πάει κάτω της μητέρας του. Και η γιαγιά στεκόταν πάνω στο Πατριαρχείο, σε έναν εξώστη που είχε εκεί, που από τον εξώστη εκείνο φαίνεται η αυλή του Παναγίου Τάφου. Και έβλεπε η γιαγιά και εκείνη, ας πούμε, τα διάφορα που γίνονταν κάτω. Πριν χτυπήσουν οι καμπάνες ακόμα, άναψε τα κεριά της μόνα τους. Τα κεριά της, πάνω στην αυλή του πάνω στον εξώστη. Άναψαν τα καντήλια του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι έξω από το ναό της Αναστάσεως, συνημμένος με αυτό. Διαρωτάται κανείς και λέει τώρα, εντάξει, εμείς το πώς ανάβουμε μέσα στον Πανάγιο Τάφο δεν το είδαμε. Λέγονται διάφορα. Υπάρχουν διηγήσεις, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν πολλά και διάφορα. Ένας που θέλει να πει ότι εάν δεν το είδες πώς το πιστεύει, μπορεί να το πει. Δεν το είδα, δεν το πιστεύω, δεν το παραδέχομαι. Έχει κάθε δικαίωμα. Αλλά αυτά που είδαμε και τα ζήσαμε, αυτά δεν μπορούμε να τα απορρίψουμε. Και αν τα άναψε ο Πατριάρχης με τον αναπτήρα τα κεριά του, ο άλλος κόσμος πώς άναψε τα κεριά του. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και αυτό είναι το οποίο ήθελα και εγώ να σας πω σήμερα. Βέβαια εδώ αυτό το άρθρο μιλάει για μετρήσεις Ρώσου φυσικού Αντρέι Βολκόβ, που έκαμε επιστημονική μελέτη για το Άγιο Φως. Δεν την έχω διαβάσει, αλλά το θαύμα, αφού είναι θαύμα όπως το πιστεύουμε, δεν το ερμηνεύουμε με λογικών τρόπων. Είναι υπέρ λόγων. Είναι πάνω από τη λογική. Δεν είναι παράλογο. Είναι υπέρ λογικών, υπέρ των λόγων των ανθρώπινων. Μπορεί πράγματι, και όπως λέγει εδώ κάποιες μετρήσεις που έκαμε και κάποιες επιστημονικές έρευνες, να είναι έτσι όπως το λένε, δεν το έχω διαβάσει. Εσείς αν το βρείτε, διαβάστε το, που ξέρετε πιο πολλά γράμματα. Είναι σε μια ιστοσελίδα το Πάσχα το 8, λέει ο Ρώσος φυσικός Ανδρέας Ορκό, του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Ρωσίας. Αλλά όπως συμβαίνει και σε άλλα πράγματα, παιδιά, το ίδιο συνέβαινε και σε αυτήν το γεγονός του Αγίου Φωτός. Εάν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, πρώτα απ' όλα θα το βλέπαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ο διπλανός μου, το παιδί που ήταν μαζί μου, που σας είπα εγροθοκόπησε κάμποσους, λέει δεν βλέπω τίποτα. Δεν είδα τίποτα εγώ. Του λέω αυτό είναι λιπενάδης κιόλας. Έδερας καμιά δεκαρκάνος που να κατέβω μετά κάτω. Αν έβλεπες εσύ το Άγιο Φως, ήταν θα αφισβητούσα εγώ στο τέλος. Δεν είδε τίποτα. Αφού είμαστε δίπλα-δίπλα. Εγώ που έβλεπα, εκείνος δεν έβλεπε. Ένας άλλος δάσκαλος, Κύπριος, ο οποίος πήγε να δει και εκείνος το Άγιο Φως για να πιστέψει στον Χριστό, όπως μου είπε την προηγούμενη μέρα, λέει εγώ ήρθα για να δω για να πιστέψω. Ούτε εκείνος είδε. Ο κάθε άνθρωπος που ήταν εκεί περιέγραφε μια δική του εμπειρία. Άλλος έβλεπε το Άγιο Φως όπως το είδα εγώ. Μπλε ακτίνες που πήγαιναν έτσι. Άλλος τις έβλεπε κάθετες, όχι οριζόντιες. Άλλος ένας γιατρός περιέγραφε ότι το είδε σαν σφαίρα. Σαν σφαίρα που κατέβαινε, σαν μια πύρινη σφαίρα που κατέβαινε έτσι από τον ουρανό και πήγαινε χοροπηδώντας. Ένας μοναχός δίπλα μου, μετά που ο καθένας λέγαμε την εμπειρία την προσωπική μας, ένας μοναχός δίπλα μου έλεγε ότι είδε το Άγιο Φως σαν ένα σύννεφο κίτρινο που
στριφογύριζε από τον, πάνω από το κυβόριο του Παναγίου Τάφου και μετά ανέβηκε πάνω και πήγαινε στον τρούνο του Παναγίου Τάφου. Εάν ήταν φυσικό φαινόμενο αυτό το πράγμα, θα το βλέπαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Διότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το ότι ο καθένας από εμάς το είδε με διαφορετικό τρόπο, αυτό φαίνεται και αποδεικνύει ότι δεν ήταν φυσικό το φαινόμενο, αλλά ήταν ένα πνευματικό φαινόμενο το οποίο ήταν από τον Θεό και ο καθένας το βίωσε, το είδε ή δεν το είδε, ανάλογα με το πόσο ο Θεός οικονόμησε. Έλεγα και χτες, παιδιά, ότι στο Άγιον Όρος που έζησα τόσα πολλά χρόνια, επειδή ήμουν ιερέας στο Άγιον Όρος, είχα το διακόνημα για πολλά χρόνια να βγάζω τα Άγια Λείψανα. Όταν είχαμε τους επισκέπτες, όπως έχετε και εσείς υπόψη σας όσοι έχετε πάει, κάθε απόγευμα μετά τον Εσπερινό, βγάζουμε τα Άγια Λείψανα στον ναό, μέσα στο κέντρο του ναού και προσκυνούν οι προσκυνητές τα Άγια Λείψανα των Αγίων μας, που είναι πολλά λείψανα και μεγάλα, τιμάχια και θαυμαστά. Μπορεί να είναι και 15-20 λειψανοθήκες κατά σειρά. Προσκυνούν οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι 50, 60, 70, 80, 100, 200 προσκυνητές. Ο ιερέας ερμηνεύει. Αυτό το λείψανο είναι της Αγίας Μαρίνας, αυτό είναι το Αγίου Χρυσοστόμου, αυτό είναι τίμιο ξύλο, αυτό είναι η Αγία Ζώνη κτλ. Και το ακούν όλοι. Όταν προσκυνούν όλοι οι άνθρωποι εκείνοι, κάποιοι λένε «Μα αυτό ευωδιάζει πάρα πολύ». Ο άλλος ο επόμενος δεν ευωδιάζει. Ο μεθεπόμενος ευωδιάζει. Ο προηγούμενος δεν ευωδιάζει. Άλλος ευωδιάζει το λείψανο του Αποστόλου Ανδρέα. Σ' άλλον ευωδιάζει το λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος. Σ' άλλον ευωδιάζει η Αγία Ζώνη. Το ότι δεν ευωδιάζει σε όλους με τον ίδιο τρόπο είναι απόδειξη ότι δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Εάν, όπως έλεγαν κάποιοι, και ότι βάζουν οι μοναχοί αρώματα. Ωραία. Αν έβαζαν οι μοναχοί αρώματα, θα ευωδιάζαν σε όλους. Όλοι θα μυριζόταν το ίδιο πράγμα. Πόσο ένας μυρίζεται και όλος δεν μυρίζεται. Σημαίνει ότι δεν είναι φυσικό το φαινόμενο αυτό. Είναι κάτι άλλο. Μια φορά μεταφέραμε την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας από τη Μονή Βατοπεδίου στην Ελευθερούπολη. Την πήραμε την Αγία Ζώνη και έγινε και ολόκληρη τελετή πώς φεύγει η Αγία Ζώνη από το Άγιον Όρος, λιτανίες, παρακλήσεις κτλ. Κτλ. Με μεγάλη έτσι ιεροπρέπεια. Τι εγώ έβγαζα την Αγία Ζώνη με 2-3 μοναχούς άλλους με το καραβάκι και πηγαίναμε. Τακτοποίησαμε το κυβότιο, το βάλαμε στο μπαουλάκι του, το καντήλι αναμένο δίπλα, πηγαίναμε. Ήρθε το αυτοκίνητο να μας πάρει. Στον δρόμο δεν ευωδίαζε καθόλου η Αγία Ζώνη. Έλεγα κι εγώ από μέσα μου, ρε παιδί μου, βγάζομαι την Αγία Ζώνη τώρα στον κόσμο. Δεν ευωδιάζει καθόλου έτσι να μυριστεί ο κόσμος λίγο, να χαρούν οι άνθρωποι. Τίποτα, δεν ευωδιάζει τίποτα. Τι να σας πω, τίποτα. Μάλλον έχει και μια έτσι μπόχα. Το κουτί σαν το αγιωμένο λίτερας, σαν το σίδερο και το λειψανοθήκη. Επειδή ήταν και παλαιό και εντάξει που το χρόνια τα πολλά είχε έτσι και την μυρωδιά του μετάλλου, ας πούμε, του σιδέρου. Εντάξει, δεν εμποδίαζε, δεν μου άρεσε που δεν εμποδίαζε, αλλά δεν μπορούσε να την εμποδιάσω εγώ με το ζόρι. Και φτάσαμε στην Ελευθερούπολη, ήρθε ο δεσπότη να παραλάβει την Αγία Ζώνη. Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και δίνω το δεσπότη την Αγία Ζώνη. Μόλις το έδωσα το δεσπότη την Αγία Ζώνη και την πήρε ο δεσπότης, άρχισε αμέσως να εμποδιάζει, να εμποδιάζει. Και όχι μόνο εμποδιάζει, ίδρωνε, έβγαζε μύρο. Έμεινε η Αγία Ζώνη κάπου 10 μέρες εκεί. Όλος ο κόσμος ερχόταν με μαντήλια, με βαμβάκια, με ρούχα, με τα τσεμπέρια τους γιαγιάδες. Ό,τι φανταστείτε, χαρτιά, ό,τι ήθελαν, χαρτομάντιλα. Ευωδίαζε συνέχεια. 10 μέρες ανέβλεζε μύρο συνέχεια. Όχι απλή ευωδία. Μύρο, πώς το λένε. Μυρωδικό. Ήταν ένα θαυμαστό γεγονός. Την πιάνουμε, την πάμε στο Άγιον Όρος, μόλις μπαίνουμε στο καράβι, σταμάτησαν όλα. Πανήρθαμε στην αρχαία δόξα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία τα κάνει ο Θεός, η χάρη του Θεού. Δεν τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και αφού ο Θεός τα κάνει,
σε άλλους ανθρώπους είναι αντιληπτά, σε άλλους όχι. Άλλοι άνθρωποι το αισθάνονται, άλλοι άνθρωποι δεν το αισθάνονται. Δεν σημαίνει ότι εκείνος που το αισθάνεται είναι άγιος και εκείνος που δεν το αισθάνεται είναι αμαρτωλός. Δεν σημαίνει αυτό. Ο Θεός ξέρει γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως και ο Θεός ξέρει γιατί γίνονται και τα θαύματα. Άρα λοιπόν, ενώ βέβαια τα θαύματα δεν μας είναι απαραίτητα για την πίστη μας, εν τούτης όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Εάν είχαμε χρόνο θα σας διηγούμουν αρκετά θαύματα, τέτοια χειροπιαστά και τρανταχτά, τα οποία έζησα κι εγώ 40 χρόνια, 42 χρόνια πλέον ως μοναχός και κληρικός, και σίγουρα αυτά όλα τα χρόνια έζησα πάρα πολλά θαύματα, τα οποία μπροστά στα μάτια μας έγιναν και τα ψηλαφίσαμε και τα ζήσαμε και τα βεβαιώνουμε. Και εγώ και πολλοί άνθρωποι άλλοι. Και οι Άγιοι άνθρωποι τους οποίους γνωρίσαμε και ζήσαμε μαζί τους. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, είναι πράγματα τα οποία, εάν θέλει κάποιος να τα απορρίψει, τα απορρίπτει. Και κάτι άλλο που είδα είναι ότι το πιο μεγάλο θαύμα τελικά δεν είναι οι θεραπείες των ασθενών ανθρώπων. Γιατί είδα και ανθρώπους ασθενείς, οι οποίοι θεραπεύτηκαν και μετά δεν πλησιάσαν τον Θεό. Είχαμε μια περίπτωση εδώ στην πόλη μας, που ένα παιδί ήταν να πεθάνει, ήταν τελειωμένος δηλαδή, να πεθάνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσει. Υπάρχει ψυψεμίες, ιστορίες στην εντατική. Με πήρε η μάνα του τηλέφωνο, έκλαιγε θρυνούσες στο τηλέφωνο. Και ακόμα τότε ο Γέροντας Παΐσιος δεν είχε επισήμως ανακηρυχθεί από την Εκκλησία. Αλλά εμείς κάναμε κάθε χρόνο, όπως θυμάστε, αγρυπνία στη μνήμη του, γιατί ήταν Άγιος. Και εγώ έφευγα για την αγρυπνία του Αγίου Παϊσίου. Και στον δρόμο με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε η μητέρα και άκουγα θρύνους. Απέθυνε και από λεπτό το λεπτό το παιδί της στην εντατική. Λυπήθηκα κι εγώ πάρα πολύ. Και προσευχήθηκα και πήγα στην εκκλησία, έφτασα στην εκκλησία εκεί του Αγίου Παϊσίου εδώ που έχουν το Αγίου Αρσενίου και έναψα μια λαμπάδα στο όνομα του παιδιού εκείνου και παρακάλεσα τον Αγίου Παϊσίου να τον θεραπεύσει. Θεαματική αλλαγή, μέχρι το πρωί σηκώθηκε και έφαγε. Το απόγευμα πήγε σπίτι του. Και ο γιατρός, ο ίδιος εντατικολόγος, του λέει: «Πάτε μου, αυτό δεν ερμηνεύεται. Δεν ερμηνεύεται». Εντάξει. Αλλά τα μεγάλα θαύματα δεν είναι τα θαύματα της ιάσεως των ασθενών σωματικά ανθρώπων. Τα μεγάλα θαύματα, παιδιά, το μέγα θαύμα, είναι η θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου, που έχει αιώνια διάσταση. Το να γίνει ένας κουτσός καλά και ένας παράλυτος καλά και ένας νεκρός να αναστηθεί ακόμα, είναι ένα θαύμα που διαρκεί 30-40 χρόνια. Ο Λάζαρος αναστήθηκε. 20 χρόνια έζησε, ήρθε στη Λάνακα, πέθανε. Έζησε 40-50 χρόνια, πάλι να πέθανε. Διήρκησε το θαύμα εκείνο κάποια χρόνια. Όταν όμως αναστηθεί πνευματικά ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου αναστηθεί, τότε πράγματι το θαύμα αυτό έχει αιώνια διάσταση. Και έτσι και εγώ σας λέω από την μικρή μου εμπειρία, που έχω δει και τα δύο θαύματα. Έχω δει και σωματικά ασθενείς ανθρώπους να γίνονται παραδόξως καλά. Ή που ζήσαμε με τους Αγίους Πατέρες, συγχρόνους γέροντες, να παρουσιάζουν φαινόμενα, υπερφυσικά φαινόμενα, υπερφυσικά πράγματα. Και τα είδαμε και τα ακούσαμε και τα ζήσαμε και μας τα διηγήθηκαν και άνθρωποι που τα έζησαν. Δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Όσον εντύπωση μου κάνει το μέγα θαύμα που βλέπω στο χώρο της εξομολογήσεως, εκεί πραγματικά βίωσα και βιώνω τεράστια θαύματα. Εκεί βλέπω τον Θεό πως ανιστά την νεκρή ψυχή του ανθρώπου. Εκεί ο Θεός αναπλάθει τον άνθρωπο και τον αναπλάθει αιώνια. Αυτό είναι θαύμα, μέγιστο θαύμα. Βέβαια, στα μάτια του κόσμου, αν του πεις ότι βλέπω τον Θεό που αναπλάθει την ψυχή του ανθρώπου, που ανιστά τον νεκρόν άνθρωπο, τον ψυχικά νεκρόν άνθρωπο και τον κάνει ζωντανόν πνευματικά άνθρωπο, θα σου πει: «Εντάξει, πάτε με αυτά θεωρίες δικές σου, εσύ τα λέεις». Δεν εντυπωσιάζει. Εντάξει, δικαίωμα του, δεν με εντυπωσιαστεί. Αν ένα νεκρός που το φέρετρο,
θα το έγραφαν εφημερίδες, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, την εντυπωσιάζει πιο πολύ. Αλλά στα μάτια του Θεού, το πρώτο έχει πιο μεγάλη αξία. Διότι ένα νεκρός, σωματικά, βιολογικά και να αναστηθεί, πάλι θα πεθάνει. Ο άλλος δεν θα πεθάνει όμως. Ο πιστεύων εις εμέ, λέει ο Χριστός, θάνατον ουμή θεωρήσεις στον αιώνα. Πάει ο θάνατος, τέλειωσε. Μπορεί να υπάρχει σαν βιολογικό γεγονός, αλλά δεν υπάρχει σαν πνευματικό γεγονός. Σαν αιώνιος θάνατος που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Και με ρωτούν μερικές φορές, μια φορά με ρώτησε ένα παιδί, είχα πάει κατά λάθος, εντός εισαγωγικών κατά λάθος, σε ένα σχολείο να κάνω μια επίσκεψη. Και ήταν τότε που τα Λανίτια Λύκια άλλαζαν τοποθεσίες, πήγαινα τον από εδώ, τον από εκεί, εγώ θα πήγαινα στο Λανίτιο Γυμνάσιο και αντί στο Γυμνάσιο βρέθηκα στο Λύκειο. Και οπότε ευτυχώς δεν μείνει κανένας κιόλας, γιατί θα δημιουργούσα και πρόβλημα με παρουσία μου, γιατί ήταν ώρα που κάνω μάθημα οι μαθητές. Είχε ένα μάθητη όμως, ήταν άταχτος, που κυκλοφορούσε μες στο γήπεδο. Του λέω, το Λανίτιο Γυμνάσιο είναι αυτόν εδώ? Μου λέει, πάτερ μου, είσαι ο πάτερ Αθανάσιος? Λέω του, ναι, πού είναι το γυμνάσιο? Λέει μου, υπάρχει Θεός? Λέω, τώρα είναι ώρα να μου ρωτάνε, εγώ ξαναβρω το γυμνάσιο. Λέω, υπάρχει γεμό Θεός? Τι ξέρω το γυμνάσιο? Λέει μου, πέμω πάτερ μου, υπάρχει Θεός? Λέω, το γυμνάσιο υπάρχει? Τι ξέρω το γυμνάσιο? Λέει μου, υπάρχει το γυμνάσιο, υπάρχει και Θεός? Και κράταμε το ράσο, μα ήταν παράξενο πράγμα. Λέει μου, πάτερ μου, είδες το? Λέω και εγώ τώρα, τι θα του πω τώρα, είδα το ρε, λέω, είδα το. Λέει μου, πού τον είδες? Λέω, τώρα στην εκκλησία να σου το δείξω εσένα. Τώρα εμείς στην αυλή δεν μπορώ να πω τα πράγματα. Ήρθε πράγματι στην εκκλησία. Νομίζω ότι τον είδε κιόλας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η πραγματική ανάγκη του ανθρώπου. Το ότι είμαστε φθαρτοί, θνητοί, άρρωστοι κτλ. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο, μεταπτωτικά. Αλλά το να μας αναστήσει ο Θεός και να μας δώσει ο Θεός την απάντηση στη ψυχή μας που ψάχνουμε τον Θεό Πατέρα μας, αυτό το μέγιστο θαύμα και το πραγματικό θαύμα. Παρά τα αυτά όμως είναι γεγονός ότι ο Κύριος επιβεβαίωνε την πίστη και των μαθητών και των λόγων των Αγίων Αποστόλων για να επακολουθούν το σημείο. Ένα από τα σημεία αυτής της Εκκλησίας είναι και αυτό που παρακολουθούμε το Μέγα Σάββατο στον Ναό της Αναστάσεως. Όχι τόσο στο τι γίνεται στον Πατριάρχη, δεν ξέρω τι κάνει ο Πατριάρχης, πάτε δέτε τον εκείνο. Αν είναι Άγιος θα βγάλει το Άγιο Φως, δεν ξέρω τι θα κάνει αν δεν είναι Άγιος. Αλλά το ότι γύρω μας υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα μπροστά στα μάτια μας, που μπορεί να τα καταγράψει κανείς, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα μαρτυρούν και τα διασαφηνίζουν και ομολογούν ότι έτσι έγινε πράγματι σε αυτούς, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Πού είναι το μικρόφωνο? Έλα, Αντώνη. Εδώ. Ευλογείται. Η φλόγα από το Άγιο Φως επίσης δεν καίει. Δεν καίει. Δεν το είπα αυτό επίτηδες, γιατί κάποιοι λένε ότι από το παραλήρημα που γίνεται εκεί μέσα νομίζουν ότι δεν τους καίει. Αλλά οι Ρώσοι το βάζουν και στα γένια τους και στα μαλλιά τους. Εγώ δεν το βάλα βέβαια, γιατί είμαι άπιστος και ολιγόπιστος. Αλλά οι Ρώσοι το βάζουν, το έχω δει και εγώ. Και μάλιστα μου έλεγε ένας ότι το έχει και στο ίντερνετ. Εσείς που ξέρετε, ψάξετε, θα βρείτε. Δεν ξέρω αν το έχει εδώ μέσα. Πάντως, τους είδα που το βάζαν πάνω τους και δεν τους έκυγε. Πράγματι, είναι γεγονός αυτό. Κάτι άλλο, παιδιά, θέλετε να ρωτήσετε? Δεν έχετε έτσι επιθυμία να πάτε να το δείτε? Να πάτε. Εντάξει, προετοιμαστείτε κατάλληλα. Προσέξτε να μην
περίοδος, να μην είναι χρόνος που συμπίπτει το Πάσχα των Ορθοδόξων με τον Λατίνο. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και γίνεται μεγάλη Βαβυλωνία, μεγάλη Βαβυλωνία. Να είναι μια χρονολογία που το Πάσχα των Ορθοδόξων δεν συμπίπτει με τον Λατίνο. Υπάρχουν πολλές χρονιές. Και νομίζω είναι πιο καλά και πιο ήρεμα τότε. Ωραία. Δεν έχουμε, Αντώνη, κάποια απορία. Τα κατάλαβαν όλα. Να σας πω ότι την Κυριακή ο Εσπερινός, ο κατανυκτικός Εσπερινός, που είναι και Εσπερινός του Ιεσεορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, θα γίνει όπως κάθε Κυριακή στις 6:30 η ώρα στον Μητροπολιτικό Ναό και μετά θα γίνει η ομιλία καθιερωμένη που γίνεται τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής στην αίθουσα αυτή. 6:30 ώρα Εσπερινός και συνεχεία κανονικά η ομιλία. Μια ανακοίνωση λέγει ότι η Ιερά Κοινότητα θέλω να πω. Ξεχάστηκα, νομίζω ότι είμαι στο Άγιον Όρος. Η κοινότητα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού σας προσκαλεί στη δεύτερη στάση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την Παρασκευή είναι αυτή δηλαδή, 22 Τρίτου, η ώρα 6:30, στο Μητροπολιτικό Ναό μας, δίπλα της Παναγίας της Καθολικής, όπου θα έχουμε την ευλογία να έχουμε φιλοξενούμενο τον Μητροπολίτη Μεσογείας, τον κύριο Νικόλαο, ο οποίος θα χωροστατήσει στην ακολουθία των χαιρετισμών, θα αναγνώσει την δεύτερη στάση και θα κηρύξει και τον Θείο Λόγο. Είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε τον Μητροπολίτη, να πάρετε την ευχή του και να ακούσετε και τα ωραία και πνευματικά και όμορφα λόγια του. Εμείς κανονικά θα είμαστε εδώ, εκτός από την Κυριακή, στις 4 Απριλίου, η ώρα 8:30. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνο, τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.